Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φαντασίωση και απάτη από τα άστρα. Το να διαβάζει αστρολογία δηλαδή. Δεν βγάζει καθόλου νόημα, ξέρετε αυτό. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω λίγο το συλλογισμό μου. Γυρνάμε πίσω σε δυσιδαιμονίες αρχαιοτάτων χρόνων και μεσαίων. Που εν ολίγης λέμε πέρασε μαύρη γάτα, άρα θα πάθω κάτι κακό. Τι σχέση έχει η μαύρη γάτα με το αν θα πάθετε κάτι κακό, κανείς δεν μπορεί να αναλύσει. Τώρα λοιπόν λίγο εντάχει να σταθούμε για άλλη μια φορά στην απλότητα του θέματος, όχι μόνο με τις φαντασιώσεις του να διαβάζετε το οροσκόπο σας και όλα τα σχετικά, αλλά και οποιαδήποτε απόπειρα να δούμε το μέλλον, να παρακαλέσουμε τον κύριο μέλλον ή να επιβάλλουμε στον κύριο μέλλον μέσα από τον νόμο της έλξης και άλλα συναφή, γιατί όλα αυτά είναι στον ίδιο κουβά, ξέρετε, που δεν βγάζουν νόημα. Οι πολύ περιορισμένες μου γνώσεις σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο ποσός με ενδιαφέρει, γιατί απλά είναι μια ψευδέστηση του νου, είναι ότι η αστρολογία ασχολείται με αστερισμούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά στη Γη. Ασχολείται με αστέρια δηλαδή, τα οποία ανακαλύψανε τότε και μάλιστα κάνανε σχήματα, ούτε καν αστέρια, και λέγανε ο Ταύρος. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, ξέρετε. Το σύμπαν απαρτίζεται από χαοτικά, αρρύθμιτα άστρα και ηλιακά συστήματα. Αν λοιπόν με επηρεάζει η Σελήνη, τότε η Σελήνη επηρεάζεται από όλα τα άστρα γύρω της. Πώς ξέρω πώς με επηρεάζει η Σελήνη όταν η Σελήνη ίδια δεν ξέρει πώς επηρεάζεται από τα υπόλοιπα άστρα? Ποιος Ερμής, που είναι και τάχα ανάδρομος, δηλαδή ήταν ανάποδα. Ποτέ δεν πήγαινε ο Ερμής ανάποδα. Είναι μια άλλη ψευδαίσθηση. Δείτε λοιπόν λίγο με τον κοινό απλό νου. Η επιστήμη λέει σήμερα ότι η μαύρη ύλη και η μαύρη ενέργεια, δεν θυμάμαι τις ορολογίες, είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο για την επιστήμη, για τους αστροφυσικούς. Η μόνη επιστήμη που ασχολείται σοβαρά με τα άστρα. Θα σας πει ένας αστροφυσικός ότι δεν έχουμε ιδέα το πώς είναι το σύμπαν, γιατί ξέρουμε μόνο το 2%. Και το 2% που λέμε πάλι είναι ένα αυθαίρετο νούμερο. Γιατί για να λέμε ότι ξέρουμε το 2% είναι σαν να ξέρουμε το 100 και λέμε μέχρι στιγμή ξέρουμε το 2. Το σύμπαν έχει πολλές απλές ιδιότητες. Τις ονομάζω χαριτολογώντας συμπαντικές, ενώ στην ουσία είναι πολύ απλές. Είναι άπειρο. Όταν το σύμπαν είναι άπειρο, έχει και μια άλλη ιδιότητα που είναι αλληλένδετο άπειρο. Δηλαδή, ο κάθε πλανήτης, γαλαξίες, οτιδήποτε άλλο, επηρεάζει το όλον. Είναι αλληλένδετο. Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει σε ένα μικρό σύστημα, αυτό της Γης. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι αν πεθάνουν οι μέλισσες, που είναι πολύ κοντά αυτό, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Γιατί είναι αλληλένδετο το οικοσύστημα της Γης με όλα τα όντα που συνυπάρχουν. Αν δεν, και σας προσκαλώ γιατί θέλω να κάνω ένα άλλο βίντεο, δείτε την ιστορία της Γης στο Netflix και μην το δείτε στο Netflix, εμείς τυχαίνει και έχουμε Netflix εδώ στο Ισραήλ. Διαβάστε για την ιστορία της Γης και θα δείτε κάθε άλλο παρά προβλέψιμο ήταν όταν υπήρξαν μέχρι στιγμής που έχουμε δει 4 ολικές εξαφανίσεις των όντων. Πλανητικές δηλαδή. Πεθάνανε το 95-85% των ζώων από λάβα, από αστεροειδή που έσκασε και τα διέλυσε όλα και περνάγανε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια όπου η γη ήταν στους παγετώνες. Όπου η γη ήταν κάτω από τη λάβα ύψους 3 χιλιόμετρων. Και ξαφνικά απαντούσε πάλι η δημιουργία με μια άλλη μορφή ζωής. Και από αυτή τη μορφή ζωής βγαίνανε άλλες φόρμες. Και ενώ κυριαρχούσαν στην γη, όπως οι δεινόσαυροι και πριν από αυτούς, ξαφνικά πάλι εξαφανιζόντουσαν. Όταν το ίδιο το σύμπαν είναι άγνωστο, όταν η κοινή λογική το λέει, δεν χρειάζεται καν να διαβάζετε επιστήμη. Ότι είναι κάτι το οποίο είναι άπειρο σημαίνει δεν έχει αρχή και τέλος, άρα δεν μπορώ να το υπολογίσω. Γιατί ακριβώς είναι άπειρο. Αν μπορώ να το υπολογίσω, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Και λέω, αν από τα 10 βγάλω τα 2, θα μου μείνουν 8. Όταν είναι άπειρο, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Άρα με την ίδια νοησία του Dispenza, ότι και καλά συνδέομαι με το κρατικό πεδίο, λες και το κρατικό πεδίο είναι κάτι άλλο πλέον, ή συνδέομαι με την συνείδηση. Έτσι και η αστρολογία έχει πάλι καταφαντασίωση πράγματα. Και λέει, θα σου διαβάσω το χάρτη. Ποιον χάρτη? Ο χάρτης που μου διαβάσεις είναι άκρως περιοριστικός. Είναι σαν να μου λες, ξέρω για τη γη, θα σου πω τι θα συμβεί στο χωριό μου. Μα το χωριό σου είναι ένα απειρολάχιστο τίποτα μπροστά στην γη. Και πόσο μάλλον μπροστά στο σύμπαν. Λέμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι ότι το σύμπαν πάλι ασχολείται με εμάς,
Και το καταπληκτικό που άκουσα, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη λέει είχε κρυφά νούμερα που έδειχνε το μέλλον της ανθρωπότητας. Ακούστε που έχουμε φτάσει εμείς οι άνθρωποι. Η Παλαιά Διαθήκη έχει κρυφή αριθμητική και μαθηματικά που προβλέπουν το μέλλον. Και στα λένε και άνθρωποι αυτά που έχουν σπουδάσει, έτσι. Όχι, τι λέει κάτι αυτό. Λέει λοιπόν κάποιος με κοινό νου, είναι αυταπόδεικτο ότι είναι αδύνατον να προβλέψω το οτιδήποτε. Από μαθηματικής απόψεως, από επιστημονικής απόψεως, από τις ίδιες περιγραφές του θεϊκού, που είναι απερίγραπτο. Οι βουλές του είναι άγνωστες. Αύριο ξενικά, δηλαδή, αν υπάρχει ο Κύριος Θεός, ξυπνάει και ρίχνει ένα κεραυνό σε όλη τη γη και την καίει. Όταν λοιπόν είναι άγνωστο, μυστήριο, άπειρο, σημαίνει ότι είναι και απρόβλεπτο. Γι' αυτό ξαναγυρνάμε στη βασική αρχή, ότι όλα είναι τυχαία. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Ποιοι είσαστε εσείς, κύριοι, που έχετε χάρτες και μιλάτε για άστρα και ξέρετε τον χάρτη του σύμπαντος, όταν το ίδιο το σύμπαν δεν ξέρει τον εαυτό του?